Παράκι. Σεφ, θα ήθελα να έχει εντόστια, σηκωτάκια, εντεράκια, καρδούλες. Όλα τα εσωτερικά δηλαδή. Ναι, ναι, από ναι. Κάποιο... Που ναι, βγάζεις από έναν άντρα. Άντρα. Θέλω να κάνω μια δημιουργική μαγειρίτσα. Έχω στο μυαλό μου πόσο καιρό μια δημιουργική μαγειρίτσα. Πώς είχα τότε την ψαρόσπα τη δημιουργική? Κάπως έτσι. Εις την πούτσα μας. Το φιλέτο, το... Σηκώτη, σηκώτη. Σηκώτη. Σε παρακαλώ δώστε μου, σε παρακαλώ δώστε. Τι σηκώτη όμως, για πες. Χοιρινό, χοιρινό σηκώτη. Μωρή ξύνα μιτζήτρα. Μαρία. Μαρία, τι θα ήθελες? Το σηκώτη. Θα ήθελες σηκώτη. Για πες άλλο ένα όνομα. Σταυρής. Σταυρή, τι θα ήθελες? Πανσέτα, σεφ. Θα ήθελες πανσέτα. Γιατί μαράκι θα ήθελες σηκώτη? Μου αρέσει πάρα πολύ σαν υλικό, το τρώω, μου αρέσει να μαγειρεύω, είναι από τα αγαπημένα μου. Εις την πούτσα μας. Έχεις ξαναδουλέψει το χοιρινό? Το χοιρινό όχι. Αλλά... Φαντάζεσαι ότι θα είναι σαν το μοσχαρίσιο? Θα θέλει πιο πολύ ψήσιμο, επειδή είναι χοιρινό. Οκ. Okay. Πάμε, τι έχουμε για τη Μαρία? Για τη Μαρία έχουμε πανσέτα. Θέλει σκέψη μαγειρική, πιστεύω ότι την έχεις. Και σταυρείς? Πανσέτα. Yes! Σ' αγαπάω ρε Βαρθαλίτη. Δεν θέλω πανσέτα. Δεν θέλω τίποτα. Δεν σε ρωτήσαμε, δεν σε ρωτήσαμε. Μωρή ξύνα μιτζήθρα. Θέλω μόνο το σηκώτη. Δεν θέλω πανσέτα γιατί θέλω το σηκώτη. Τέλος. Εις την πούτσα μας. Πανσέτα στον Σταυρή που το ήθελε κιόλας και στην Μαρία. 1,50 που έχει ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Δεν είναι ικανοποιημένη πότε. Σηκώτη. Και να ξεκινήσουμε. Από μένα. Ποιος ρώτησε εσένα, ρε. Ωραία. Κάτσε λίγο τον να δούμε τι κάναμε. Τελικά τη χύτρα την παλέψαμε και αυτήν. Πιπίλα! Εγώ δεν ζήτησα βοήθεια από τον Πέρο που ζήτησε ο Σταύρος από πίσω. Να.